Πάω στον κύριο Μαυρωτά. Έχω πολλά μηνύματα στο Κώνστα για όσα είπες. Όπως για παράδειγμα ρωτά ένας φίλος, αν ήσουν δημοσιογράφος στο σκάνδαλο Watergate, αν θα κυβερνούσε ακόμα ο Νίξον. Λοιπόν, πρώτα στη δικαιοσύνη πάμε και μετά στη δημοσιότητα. Είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Στον τον Πούλο μου δεν παίζανε το βίντεο που το φέρνανε εμένα ή εσένα. Δεν θα το παίζανε. Μα δεν εξετάζουμε αυτό το κάνεις πλάκα τώρα. Δεν εξετάζουμε αυτό το πράγμα. Θέμα δεν το κάναμε. Εξετάζουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος... Θα παρακαλέσω επειδή η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα νόημα. Επειδή είναι προσωπικό, να δώσω μια λέξη. Διότι το βίντεο αυτό έχει παίξει παντού ήδη. Το γνωρίζουμε όλοι. Το ερώτημα δεν είναι αν δημοσιεύουμε εμείς το βίντεο. Το ερώτημα είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που είναι 35 χρονών και είναι στο σπίτι του πατέρα του και έχει κάνει μια διαδρομή. Όταν τον συναντήσεις, ρώτησέ τον. Ελάτε, κύριε Μαυρωτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για το που μου δίνετε το λόγο. Θα είμαι ο πιο σύντομος από όλους. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα στεναχωριέμαι που η Χρυσή Αυγή θέτει την πολιτική ατζέντα έτσι αυτή τη στιγμή σήμερα. Βέβαια, η δουλειά του δημοσιογράφου εντάξει, είναι να ερευνήσει τα θέματα αυτά. Για μας είναι κάτι τελείως ξένο αυτό το πράγμα και νομίζω ότι δεν έχω να συμβάλλω έτσι όσο οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι σε αυτήν τη συζήτηση κάτι παραπάνω, έχουν υποθεί τα περισσότερα. Το μόνο που βλέπω να υπάρχει σαν σχέση του ποταμιού έτσι με τη Χρυσή Αυγή που είναι και το αντικείμενο της συζήτησης είναι ότι νομίζω ότι όλοι στο τραπέζι θα πρέπει να είναι ευτυχισμένοι που το ποτάμι τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις δείχνει να έχει εκτοπίσει την Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση. Εκτός από έναν. Όλοι στο τραπέζι. Ναι, τώρα αυτό ήταν έτσι ένα σχόλιο που φαντάζομαι εγώ δεν ανέμενα από ένα τόσο νέο κόμμα και από έναν τόσο νέο υποψήφιο, τόσο κομματικό πατριωτισμό. Δηλαδή, περίμενα να κάνετε ένα σχόλιο για την ουσία της υπόθεσης. Αυτά τα πράγματα είναι ξένα για μας. Τι σχόλιο να κάνουμε. Τι εννοείται είναι ξένα. Γιατί το βγάζετε Ελβετία και το λέτε ποτάμι. Δεν βλέπω. Εδώ είναι το νεραζιστικό φαινόμενο, ένα επικίνδυνο φαινόμενο το οποίο χρήζει ιδεολογικής και πολιτικής απομόνωσης. Αυτό γι' αυτό δεν έχετε άποψη. Αυτό να το συζητήσουμε. Μα δεν μιλήσατε γι' αυτό, μιλήσατε για τον Μπαλτάκο τόσο εκεί. Αν έχει νόημα και βιντεοσκοπήσει ο κύριος Κασιδιάρης, τον κύριο Μπαλτάκο και όλα αυτά, γιατί γι' αυτό συζητάμε τόση ώρα και πώς αυτό έχει αλλάξει την πολιτική ατζέντα στη χώρα μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε εμείς σε αυτή τη συζήτηση. Για το ζήτημα δημοκρατίας. Έχουμε μπροστά μας ένα πελώριο ζήτημα δημοκρατίας, λειτουργίας των θεσμών. Να δούμε αν είναι έτσι, θα να το εξακριβώσουμε. Αυτό εσάς δεν σας απασχολεί. Πώς δεν μας απασχολεί. Και δεν λέτε. Αυτό νομίζω ερωτηθήκατε. Αυτό είναι ερωτηθήκατε. Τους ενδιαφέρει την τρίτο κόμμα. Ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο πράγμα, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι επειδή είμαι συνεφίλ και μ' αρέσουν έτσι οι ταινίες. Βλέπω αρκετό σινεμά. Η όλη υπόθεση τώρα μου θυμίζει του Μπαλτάκου με τον Κασιδιάρη, τη βιντεοσκόπηση και τη σχέση με τον Σαμαρά, γιατί αυτό συζητιέται. Δεν συζητιέται καθόλου το αντιρατσιστικό και όλα αυτά τα θέματα, το νεοναζιστικό, για τα οποία έχει πάρει θέση εξάλλου το ποτάμι και είναι σαφής. Μου θυμίζει όμως μια κινηματογραφική ταινία όπου πηγαίνει ο κατάσκοπος και λέει στον αρχηγό του ότι θα πάω να κάνω τη δουλειά και του λέει ο αρχηγός, καλά, μη μου πεις τίποτα, δεν χρειάζεται να ξέρω τίποτα εγώ. Άμα γίνει τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Θα είναι πολύ χρήσιμο. Ωραία, αλλά επειδή δεν μιλάμε ταινία, για ταινία τώρα. Όταν βλέπετε το πολιτικό ταινία, σύστημα. Το πολιτικό αγοράζει σύστημα. Το ειστήριο, πας δεν πας. Εδώ πέρα όμως έχουμε σε αυτό είναι πολλές οι ταινίες που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Σίγουρα είναι με μαφία πάντως.